Καταρροϊκός ξεκίνησε από την Καστοριά. Εκεί πρώτο εμφανίστηκε πριν 1,5 με 2 μήνες, δεν θυμάμαι ακριβώς τι έγινε, και σιγά σιγά κατέβηκε Θεσσαλία. Είναι σχεδόν κρούσματα σε όλη την Ελλάδα. Δεν έχει τη θνησιμότητα που είχε αυτός του 15 που ξαναπεράσαμε, που ξεκίνησε από τη Λακωνία. Στην Πελοπόννησο μέχρι τώρα έχουμε σε 2 νομούς κρούσματα. Στη Λακωνία 2, από εκεί πριν περίπου 1 μήνα εμφανιστήκανε, και έχουμε και 2 στην Αργολίδα. Το ένα είναι στην περιοχή της Τριζινίας κάτω και το άλλο είναι στην περιοχή της Ναυπλίας. Δεν θα πω πού ακριβώς. Και φοβόμαστε πραγματικά, λόγω και των καιρικών συνθήκων που ευνοούν τα κουνούπια, γιατί ο καταρροϊκός μεταφέρεται με τα κουνούπια. Μήπως μεταδοθεί ευρύτερα, γι' αυτό θέλει πολύ προσοχή από τους συναδέλφους και με εντοαμαποθητικά, τα οποία τα καλύπτει το Υπουργείο, να περνάνε, να μην αφήνουν νερά, να γουρνιάζουν και τα λοιπά, και το κυριότερο να μην υπάρχουν μετακινήσεις ζών, δηλαδή από ένα στάβλο σε άλλο στάβλο, αν δεν ξέρουν ότι πραγματικά δεν υπάρχει κορονοϊό, συγγνώμη, τα μπερδεύουμε τώρα και με τον άλλο διάβολο που έχει προκύψει, ναι, καταρροϊκός πυρετός. Τώρα με ρωτάνε πολλοί, ρωτάνε εμένα, βέβαια εκτινίατροι είναι οι υπεύθυνοι, πώς εμφανίζεται αυτό το πράγμα. Εμφανίζεται είτε με σάλια βγάζουν τα ζώα, είτε με μίξες, είτε αρχίζουν να μην τρώνε, να παρουσιάζουν πρόβλημα, γιατί αυτό χτυπάει το ανασωπητικό σύστημα σε όλα τα επίπεδα και σιγά σιγά το ζώο ψοφάει. Δεν είναι αυτός που ήταν τότε, επαναλαμβάνω, αλλά κάνει ζημιά στα ζώα, σταματάει το γάλα, παράδειγμα, το ζώο κάνει καιρό να επανέλθει πάλι και εξαρτάται και από την υγειονομική του κατάσταση και τη φυσική του κατάσταση, αν είναι γερό, έχει φάει καλά και τα λοιπά, δεν το επηρεάζει τόσο πολύ. Αλλά μπορούμε να πάρουμε μέτρα πρόληψης. Εμείς έγκαιρα ζητήσαμε από το Υπουργείο να χρηματοδοτήσει τα εμβόλια, το ανέθεσε στις περιφέρειες. Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας έβγαλε απόφαση στο Περιφερειακό Συμβούλιο και έδωσε κάποια χρήματα για αγορά εμβολίων. Το ίδιο ζήτησα προσωπικά με αντιπεριφερειάρχες να κάνει και το Περιφερειακό Συμβούλιο το δικό μας εδώ στην Πελοπόννησο. Μέχρι τώρα δεν έχω κάποια ειδοποίηση, δεν ξέρω, ζητάμε από τον κύριο Περιφερειάρχη να πάρει την πρωτοβουλία και να διαθέσει ένα κονδύλι ώστε να γίνουν τα εμβόλια σε όσους παραγωγούς θέλουν και μπορούν να τα κάνουν, έτσι ώστε να μην έχουμε άλλη ζημιά πέραν αυτών που έχουμε μέχρι τώρα, είτε από τη μείωση της τιμής του γάλακτος τα προηγούμενα χρόνια που χάσαμε σε όλους τους εγωπροβατοτρόφους 250 εκατομμύρια ευρώ πήγανε στις τσέπες των τυροκόμων και των σούπερ μάρκετ και τα λοιπά. Και βέβαια το τελευταίο, η ζημιά που έγινε με τα αρνιά, τις τιμές των αρνιών το Πάσχα, που πάνω από 2,5 εκατομμύρια αρνιά πληρώθηκαν με τιμές τουλάχιστον 40% κάτω από τις τιμές που παίρνανε τα Χριστούγεννα τα προηγούμενα και τα λοιπά. Όχι, δεν αντέχουν. Σας ακούω να το λέτε εδώ και καιρό αυτό το πράγμα και τελικά και θα περάσει από το Συμβούλιο. Αν τελικά γεμίσει ο τόπος καταρροϊκό πυρετό, τι νόημα θα έχει πλέον? Δεν έχει κανένα νόημα. Μα αυτό λέω. Γι' αυτό πρέπει να προλάβουμε, να προκάνουμε. Και ο μόνος τρόπος για να σωθούν τα ζώα είναι ο εμβολιασμός. Ας βγάλουν λοιπόν χρήματα, δίνουν για τόσα πράγματα που τέλος πάντων δεν θα πω που πάνε τα λεφτά. Ας δώσουν γι' αυτό για να σωθεί ένα ζωικό κεφάλαιο το οποίο φέρνει μόνο από τη φέτα στη χώρα μας 500 εκατομμύρια ευρώ, την εξαγωγή της φέτας, και τροφοδοτεί και την ελληνική κοινωνία. Διαφορετικά θα φύγουμε κι εμείς. Δεν αντέχουμε άλλο. Δεν αντέχουμε άλλο. Ούτε χρέη μπορούμε να πληρώσουμε, ούτε να πληρώσουμε φορείες, ούτε να τέτοια. Είσαι για να επιβιώνουμε. Μπορούμε. Ελπίζοντας ότι θα έρθουν καλύτερες μέρες. Γι' αυτό ξανά λέω πάλι τα εμβόλια. Το έχουμε πει και στο Υπουργείο, για να μην μπουν οι περιφερειακοί ότι τέτοιο. Έπρεπε να βγάλει κονδύλι το Υπουργείο για αυτό το πράγμα και να το κατανείμει στις περιφέρειες, ανάλογα το ζωικό κεφάλαιο που υπάρχει τέτοιο. Και δεύτερον, ο ΕΛΓΑ πρέπει να τροποποιήσει τον κανονισμό
και να προβλέπει αποζημίωση για τον καταρροϊκό στα εγωπρόβατα όπως προβλέπει για τα βοηδή. Ενώ προβλέπει για τα βοηδή, δεν προβλέπει για τα εγωπρόβατα. Όμως έχει αντικύψει ο καταρροϊκός στα εγωπρόβατα. Βέβαια. Για τα εγωπρόβατα μιλάμε σήμερα. Πόσα περίπου είναι στην περιφέρεια Πελοπόννησου, δηλαδή είναι αρκετά υψηλά το κονδύλι που πρέπει να διατηρηθεί? Εξαρτάται από το πόσα ζώα θα εμβολιαστούν. Δηλαδή έχουμε γύρω στις, αν θυμάμαι καλά, γύρω στις 700.000 εγωπρόβατα. Αυτό δείχνουν οι τελευταίες, το τελευταίο ΟΣΔΕ, να το πω, που από εκεί βγαίνουμε, πόσα δηλώνονται και τα λοιπά. Το εμβόλιο είναι, παίζει, αν το πάρουμε μαζικά, αν το πάρει η περιφέρεια μαζικά, μπορεί να το πάρει και με ένα ευρώ το τέτοιο. Είναι 700.000. Αν εμβολιαστούν, επαναλαμβάνω, όλα τα ζώα. Βέβαια, κάποιοι που έχουν μικρά κοπαδάκια και τα λοιπά και δεν τα μετακινούν ούτε αλλάζουν, πιθανά να μην τα εμβολιάσουν. Αλλά αυτοί που είμαστε η κατά κύριο επάγγελμα παραγωγή και αυτό είναι το, από εδώ προέρχεται το εισόδημά μας, σίγουρα θα τα εμβολιάσουμε. Κύριε Βεβαιρέτο, ένα άλλο θέμα είναι τα 4 ευρώ τα οποία πρόκειται να πάρουν οι κτηνοτρόφοι για την επιπτώση του κορονοϊού ακόμα από το περσινό Πάσχα. 3,90 βγήκανε. Μετά από πολλά βάσανα, μετά από 6 μήνες που ξεκινήσαμε και πάρθηκε η πρώτη απόφαση για κάλυψη των απολειών λόγω COVID, λόγω του κορονοϊού, φτάσαμε πριν λίγες μέρες να κατατεθούν τα χρήματα σε αυτούς που είχαν δικαίωμα να πάρουν. Και ποιοι είχαν δικαίωμα να πάρουν? Αυτοί που είχαν πάνω από 20 εγωπρόβατα, αυτοί που παρέδωσαν έστω 100 κιλά γάλα ή εκμετάλλευση, όχι το πρόβατο ή το γίδι, και αυτοί που είχαν μέχρι 500. Είχε βάλει και το όριο τα 500 πρόβατα, έτσι ώστε να μείνουν λεφτά για να πάρουν οι μεσαίοι μέχρι 500. Δυστυχώς όμως, με ευθύνη του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως και στην ανακοίνωση που δώσαμε στη δημοσιότητα, το δελτίο τύπου χθες, ο ΠΚΠ είναι υπεύθυνος, ενώ είχαν υπογραφές υπουργείων, ενώ είχαν διάφορα, είχαν τις υπογραφές και από το Υπουργείο Οικονομικών και τα λοιπά, ο ΠΚΠ καταρχήν αργούσε, πέραν την αργοπορία του κυρίου Σκυλακάκη στο Υπουργείο Οικονομικών, που έκανε κανά 2 μήνες για να το υπογράψει, αλλά τα έκανε, με συγχωρείς, χάλια ο ΠΚΠ. Γι' αυτό, και δεν ξέρω αν το ξέρετε, παραιτήθηκε ο πρόεδρός του και μπήκε καινούριος πρόεδρος στον ΠΚΠ. Εμείς τι ζητάμε? Δεν ξέρουμε αν είναι ο ΠΚΠ υπεύθυνος, αν είναι ο ΕΛΓΟ. Εγώ επικοινώνησα και με τον πρόεδρο του ΕΛΓΟ που στέλνει τα στοιχεία εκεί για πληρωμή και με τον υπουργό και του είπα αυτό. Και το ζήτημα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι, οι συνάδελφοι, πρέπει να πληρωθούν γιατί τα δικαιούνται. Είναι άδικο το ότι δεν τα πήραν αυτά τα χρήματα. Γιατί τι κάνανε στον ΟΠΕΚΕΠΕ? Συνδέσανε την πληρωμή με όσους πήρανε τη συνδεδεμένη ενίσχυση. Μα τη συνδεδεμένη ενίσχυση δεν την πήραμε όλοι. Γιατί? Από λάθος των τυροκόμων, ενώ έπρεπε να στείλουν 4 δείγματα μέσα στον χρόνο, στείλανε 2 ή αλλού 1 ή αλλού 3. Δεν είναι ευθύνη του κτηνοτρόφου να στείλει τα δείγματα, είναι αυτού που αγοράζει το γάλα ή έχει δικό του χημείο, όπως είναι οι μεγάλες βιομηχανίες και το κάνουν μόνοι τους, ή τα στέλνει στον ΕΛΓΟ, στα παραρτήματα του ΕΛΓΟ ή στη Λάρισα ή στην Πάτρα και ούτω καθεξής, και βγάζουν αυτοί το αποτέλεσμα αν έχει πολλά μικρόβια, αν είναι το γάλα καλό, γιατί αυτά τα κριτήρια έχει βάλει το κράτος για τη συνδεδεμένη. Ενώ δεν υπήρχε ως προϋπόθεση στην απόφαση του Υπουργείου για το COVID, για τα 4 λεγόμενα ευρώ, να έχει πάρει και τη συνδεδεμένη. Και έτσι έχουν μείνει έξω 4 με 5.000. Δεν είναι μικρό. Ζητάμε άμεσα να δοθούν. Τελευταία επικοινωνία που είχα σήμερα το πρωί, μου είπαν από το Υπουργείο, χωρίς να έχουν καταλήξει ακόμα, ότι πάμε για ενστάσεις. Δηλαδή όσοι δεν τα πήραν, θα κάνουν ενστάσεις. Δεν σας κρύβω, μεταξύ αυτών είμαι και εγώ. Δεν μου δώσανε τα τέτοια στην εταιρεία μου. Γιατί από λάθος του τυροκόμου παίρνει το γάλα, έστειλε 2 δείγματα αντί για να στείλει 4. Δεν είναι δηλαδή
κάτι τέτοιο. Έτσι λοιπόν, εμείς σαν ΣΕΚ, εάν τελικά είναι να γίνουν ενστάσεις, ετοιμάζουμε ένα τύπο ένστασης, ώστε να το στείλουμε σε όλες τις οργανώσεις μας, σε όλη την Ελλάδα, και όπου υπάρχει πρόβλημα, να κάνει ένσταση ο καθένας μας και να πει ότι εγώ παρέδωσα πάνω από 100 κιλά γάλα, σας λέω απλά πράγματα θα λέει, παρέδωσα πάνω από 100 και αυτό φαίνεται από τα στοιχεία του ΕΛΓΟ, γι' αυτό δικαιούμαι αυτή την ενίσχυση των 3,91.